Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Σε οριακό σημείο βρίσκονται οι σχέσεις των κυβερνητικών εταίρων λίγο πριν τη νέα κρίσιμη σύσκεψη των πολιτικών αρχηγών. Το Μέγαρο Μαξίμου επεξεργάζεται σενάρια που θα παρουσιάσει τον Ευάγγελο Βενιζέλο και τον Φώτη Κουβέλη ο Πρωθυπουργός για να εκπέμψει και πάλι δημοσιοτηλεόραση με ελάχιστο προσωπικό για μια μεταβατική περίοδο. Να λειτουργήσει πλήρως η ΕΡΤ με όλους τους εργαζόμενους και ύστερα να αρχίσει εξυγίανση, επιμένουν το ΠΑΣΟΚ και η Δημοκρατική Αριστερά. Στην κόψη του ξηραφιού βρίσκεται η κυβέρνηση. Λίγο πριν τη σύσκεψη των πολιτικών αρχηγών, το χάζα μεταξύ των κυβερνητικών εταίρων για την ΕΡΤ δεν δείχνει να γεφυρώνεται παρά τις συνεχείς παρασκηνιακές επαφές μεταξύ των τριών πλευρών. Στο Μέγαρο Μαξίμου επεξεργάζονται σενάρια για μεταβατική δημόσια τηλεόραση με λιγότερο προσωπικό σε άλλο κτίριο, γεγονός που έχει προκαλέσει οργή στα στρατόπεδα του ΠΑΣΟΚ και της Δημοκρατικής Αριστεράς. Πηγές από τη Νέα Δημοκρατία κατηγορούσαν το ΠΑΣΟΚ και τη Δημοκρατική Αριστερά για διαλαξία και έλεγαν: φαίνεται πως η ΕΡΤ μάλλον είναι πρόσχημα, πίσω από το οποίο κρύβεται η αδυναμία στήριξης των μεταρρυθμίσεων. Τα σενάρια που έχουν εισηγηθεί προς τον Πρωθυπουργό για να παρουσιαστούν στη σύσκεψη των αρχηγών προβλέπουν προσωπικό μερικές δεκάδες άτομα με δίμηνες συμβάσεις, εγκατάσταση σε άλλο κτίριο εκτός ραδιομεγάρου της ΕΡΤ, τρία δελτία ειδήσεων και κοινό πρόγραμμα στα τρία κανάλια, διοίκηση σε διεύθυνση του Υπουργείου Οικονομικών με συμμετοχή του ΠΑΣΟΚ και της Δημοκρατικής Αριστεράς. Οι δύο κυβερνητικοί εταίροι κατηγορούν το Μέγαρο Μαξίμου ότι δεν εφαρμόζει την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας και ζητούν να λειτουργήσει ξανά η ΕΡΤ με όλο το προσωπικό και ύστερα να ξεκινήσει η εξυγίανσή της. Το ΠΑΣΟΚ μάλιστα εξαπέλυσε νέα πειρά κατά του Μέγαρου Μαξίμου, κατηγορώντας το ότι τορπιλίζει την πολιτική σταθερότητα. Κάποιοι νομίζουν ότι το θέμα είναι να βρεθούν κουτοπώνηροι και παράνομοι τρόποι οικονομικής συμμόρφωσης στη διαταγή του Συμβουλίου της Επικρατείας. Το θέμα όμως είναι ο σεβασμός του δημοκρατικού κράτους δικαίου και η διασφάλιση των προϋποθέσεων ύπαρξης της κυβέρνησης συνεργασίας. Όποιος κάνει ότι δεν το καταλαβαίνει αυτό, αναλαμβάνει πολύ βαριά ευθύνη. Υπάρχει ένα θέμα άμεσης λειτουργίας των συχνοτήτων της δημόσιας τηλεόρασης τώρα, χτες. Αναδιάθεση της ΕΡΤ, με ανοιχτή όμως την ΕΡΤ, με την οθόνη να παίζει και να υπάρχει δημόσια τηλεόραση. Αυτή είναι θέση καθαρή της Δημοκρατικής Αριστεράς. Η Δημοκρατική Αριστερά κατηγορεί το Μέγαρο Μαξίμου ότι παρανομεί. Η μη εκτέλεση της προσωρινής διαταγής αποτελεί παράνομη ενέργεια. Η ΔΙΜΑΡ επιμένει στην ανάκληση της πράξης νομοθετικού περιεχομένου. Από εκεί και πέρα, με την ΕΡΤ σε λειτουργία, να προωθηθούν και να γίνουν άμεσα, χωρίς καθυστέρηση, οι αναγκαίες αναδιαρθρώσεις και ο εξορθολογισμός της ΕΡΤ. Το Συμβούλιο της Επικρατείας το λέει σαφώς. Έχει δικαίωμα το κράτος να κλείσει την ΕΡΤ, να απολύσει, αλλά δεν έχει δικαίωμα να εκπέμπει μαύρο. Επίθεση στην κυβέρνηση εξαπέλυσε ο εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΣΤΑΡ. Ο τρόπος που επιχειρήθηκε αυτός ο ξαφνικός θάνατος της δημόσιας τηλεόρασης ήρθε ουσιαστικά για να καλύψει την παταγώδη αποτυχία του λεγόμενου success story. Μια επικοινωνιακή φούσκα των τελευταίων μηνών που έδειξε τελικά ότι ξεθύμανε, θα κληθεί πλέον μπροστά ενώπιον πολύ δύσκολων αποφάσεων και τότε δεν θα μπορεί να αποφύγει αυτό που λέμε την λαϊκή μήνυ. Στη Βουλή η κυβέρνηση αποφάσισε να μην ενταχθούν στο συζητούμενο νομοσχέδιο και να μην συζητηθούν τελικά οι τροπολογίες του Κομμουνιστικού Κόμματος και των Ανεξάρτητων Ελλήνων για την απόσυρση της πράξης νομοθετικού περιεχομένου που οδήγησε στο κλείσιμο της ΕΡΤ. Ο ΣΥΡΙΖΑ, οι Ανεξάρτητοι Έλληνες και το Κομμουνιστικό Κόμμα αποχώρησαν από τη Βουλή. Είμαστε αναγκασμένοι να αποχωρήσουμε για αυτούς τους λόγους. Εάν δεν συζητηθεί η τροπολογία, οι Ανεξάρτητοι Έλληνες θα αποχωρήσουν από τη Βουλή. Και θα αποχωρήσουμε και αύριο από τη Βουλή, εάν πάλι επιμείνει το Προεδρείο να μην συζητήσει και να παραβιάσει το άρθρο 23, παράγραφος 4. Ζητούμε να συζητηθεί η τροπολογία και να γίνει και η ονομαστική ψηφοφορία. Συμφωνούμε με την πρόταση του ΚΚΕ, δεν διαφωνούμε να μην συζητηθεί η τροπολογία αυτή, αλλά αν είναι πραγματικό το ενδιαφέρον τους για τους εργαζομένους, ας προσλάβουν ξανά τους υπαλλήλους που απέλησαν από το 902 και από την υποεκδοτική. Το ΠΑΣΟΚ και η Δημοκρατική Αριστερά επέμειναν στη θέση τους για κατάργηση της πράξης νομοθετικού περιεχομένου, αλλά αποδέχτηκαν ότι οι επίμαχες τροπολογίες δεν μπορούσαν να συζητηθούν βάσει του Συντάγματος και του κανονισμού της Βουλής.